Η εσχατολογία είναι η συζήτηση, η αναφορά στο τι θα συμβεί μετά το τέλος της ιστορίας. Δηλαδή, βλέπουμε ήδη στην Καινή Διαθήκη, λέει ο Χριστός ότι θα επανέλθει και θα κρίνει όλα τα έθνη και μετά απελεύσονται οι δίκαιοι, η ζωή είναι αιώνιον, η δε αμαρτωλή σκόλαση είναι αιώνιον. Υπάρχει λοιπόν αυτή η γνώση ότι η ιστορία δεν έχει τον τελευταίο λόγο, ότι η ιστορία κάποια στιγμή θα φτάσει στο τέλος της και ότι όλοι θα κρυθούμε με βάση την ιστορική μας ζωή και πορεία. Αυτό, ξέρετε, το καταλαβαίνουμε σήμερα και από την άποψη της φυσικής επιστήμης, που μας λέει ότι το σύμπαν είχε αρχή και θα έχει και τέλος. Αυτό δηλαδή που έλεγε πάντα ο χριστιανισμός. Στο παρελθόν όμως πολλές φορές οι αναφορές στην εσχατολογία γινόντουσαν υπό την εξής έννοια ότι ας πούμε στο πλαίσιο αυτού που θα συμβεί κάποτε στο μέλλον, το οποίο όμως τώρα δεν μας αφορά άμεσα. Νεότεροι λοιπόν θεολόγοι είπαν ότι τόνισαν το γεγονός ότι αυτή την κατάσταση των εσχάτων τη βιώνουμε από τώρα. Για παράδειγμα, η Θεία Λειτουργία είναι μια μετοχή στη Βασιλεία του Θεού, η οποία έχει έναν εσχατολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή, προγευόμαστε από τώρα την εμπειρία της αιώνιας ζωής κοντά στο Θεό και στους Αγίους, κάθε φορά που μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Επίσης, η εσχατολογία μας δίνει, πέρα από αυτή την εμπειρία, και ένα κριτήριο με βάση το οποίο μπορούμε να αξιολογήσουμε αυτήν εδώ τη ζωή. Δηλαδή, να το θέσω το ερώτημα λίγο απλά, τι θα μείνει από όλα αυτά που λέμε και από όλα αυτά που κάνουμε? Θα μείνουν οι κοσμικές μας επιτυχίες, θα μείνουν τα χρήματά μας, θα μείνουν οι θέσεις μας, θα μείνουν οι δόξες μας, ή θα μείνουν κάποιες πράξεις που αποκαλύπτουν την αγάπη του Θεού, που αποκαλύπτουν την αγάπη για τον συνάνθρωπο, μια πράξη συγχώρεσης, μια πράξη ταπείνωσης, μια πράξη θυσίας, που αντανακλούν ακριβώς την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού, μιας αιώνιας κοινωνίας αγάπης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές απολυτοποιούμε την ιστορία, η οποία όπως είπαμε θα τελειώσει, και απολυτοποιούμε τις προτεραιότητες αυτής εδώ της ζωής και όχι της Βασιλείας του Θεού και όχι των εσχάτων. Οι οποίες όμως προτεραιότητες είναι και σχετικές και παροδικές. Οπότε αυτή η διάσταση του αιωνίου, του μόνιμου, του μένοντος, του έσχατου, είναι κάτι που θα πρέπει να διαποτίζει και την πνευματική μας και λειτουργική μας ζωή όπως γίνεται, αλλά και τη θεολογία μας και το ήθος μας και το φρόνημά μας και τις συγκεκριμένες επιλογές μας στην καθημερινότητά μας.